περάσουμε σε κάποιες ερωτήσεις. Βέβαια, έχουν υποθεί σχεδόν τα πάντα, αλλά πάντα υπάρχει τρόπος να χωρέσουν και άλλα πράγματα. Όπως, ας πούμε, θέλω να ρωτήσω τους συνομιλητές μας, τους panelists, που λένε και στο χωριό μου, πώς μπορεί το IoT, και θέλω τα δικά τους παραδείγματα από τη δική τους εμπειρία, να επιδράσει στην καθημερινότητά μας, κάνοντάς την πιο λειτουργική, πιο ασφαλή, πιο διασκεδαστική, πιο συναρπαστική. Ένα-δύο παραδείγματα ο καθένας. Εδώ και τώρα. Πάμε. Γρήγορα. Άγγελε. Να πω το παράδειγμα που ερχόμουν εγώ εδώ. Τι έκανες δηλαδή? Έφαγα πάνω από 3 τέρματα για να βρω θέση πάρκινγκ. Α, και εγώ το ίδιο. Έτσι. Ναι. Οπότε φανταστείτε σε ένα περιβάλλον σαν αυτά που περιγράφουμε, ότι κάποιο σύστημα θα ήξερε πού πάω, πόση ώρα θέλω να μείνω εκεί, για ποιο σκοπό, ποιες είναι οι θέσεις του πάρκινγκ ελεύθερες, ναι, τι χρόνο θα κέρδιζα και πόσο χρόνο θα μπορούσα να κάνω με αυτό. Σκεφτείτε αυτοκίνητα τα οποία συζητάμε σήμερα θα είναι αυτόματα, ότι θα συνδέονται με άλλα, με το περιβάλλον. Έχω παρατήρηση από αυτό. Ναι, νομίζω ότι έχουν κάνει ένα πιλωτικό στη Σκουφά. Υπάρχουν διάφορα πιλωτικά, αλλά κάτω στο οδόστρωμα. Τίποτα όμως με το οικοσύστημα το οποίο συζητάμε εδώ. Θα λάβει υπόψη του όλες αυτές τις παραμέτρους. Πολλά από τα πράγματα τα οποία συζητάμε σαν βασικές αρχές του Internet of Things υπάρχουν εδώ και δεκαετίες. Από μόνο τους απομονωμένα. Η διασυνδεσιμότητα και η δημιουργία των οικοσυστημάτων και των ετερογενών μεταξύ τους, αυτό λείπει. Οκ. Δόκτωρ Κένιγκστάιν. Ναι. Νομίζω ότι η interoperability between the travel transport is very important. Today we have a strike here. Yeah, I need to go. I need to go to the airport later. So my Google calendar knows when I have to be there. So I would be interested in the fastest, most convenient, and most reliable way to get to the airport. Okay. Να πω και εγώ δύο παραδείγματα που μου ήρθαν τώρα στο μυαλό. Πιο περίεργα. Το ένα ήταν όταν ήθελαν κάποιοι πελάτες μας να φτιάξουν εξοπλισμό για ψάρεμα. Για ψάρεμα, ναι. Που τα βάζανε πάνω στα καλάμια για να ειδοποιούνται μέσω Wi-Fi ότι το τσίπησε. Δηλαδή βάζουν το καλάμι και φεύγουν. Ναι, ναι. Ωραίο. Άνετο. Ναι. Και ένα άλλο που ήταν πιο πρακτικό ήταν ότι κάποιος που είχε έναν εξοπλισμό τηλεσκόπιου μπορούσε να τον στρέψει από το σπίτι του βλέποντας όχι μέσω Wi-Fi. Remote δηλαδή. Ναι, να κάνει control του τηλεσκοπίου από το σπίτι του. Και η εικόνα βέβαια δεν μεταφερόταν από Wi-Fi, αλλά το control γινόταν από το γινόταν από εκεί. Δεν θα έπρεπε όμως να πάει γιατί την εικόνα μετά. Η εικόνα πήγαινε. Πήγαινε, αλλά όχι μέσω Wi-Fi. Όχι μέσω Wi-Fi. Μέσω καλωδίου πήγαινε. Ναι, ναι, εμείς μόνο το control. Οκ. Okay. Σέργιε. Ωραία, να σας πω και ένα παράδειγμα από το δικό μας έργο. Φανταστείτε λοιπόν ανθρώπους που κάνουν ποδήλατο, ίσως όχι στην Αθήνα, σε άλλη πόλη, να μπορούν να χρησιμοποιούν ένα application για να δρομολογούν, ας πούμε, την πορεία τους μέσα από την πόλη βάσει παραμέτρων όπως η κίνηση, αλλά και βάσει παραμέτρων περιβάλλοντος που έχει μόλυνση, που υπάρχουν πολλά καυσα αέρια και πώς να αποφύγουν αυτές τις περιοχές. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο στο Παρίσι, όπου από χθες ξεκίνησαν μονά ζυγά, γιατί είναι μολυσμένη η πόλη πλέον. Και δεν τους αρέσει καθόλου, σε βεβαιώνω. Μάλιστα. Επόμενη ερώτηση. Να πούμε λιγάκι κάποια παραδείγματα για security. Ακούσαμε, εμφανίζει βεβαίως τεράστια ανάπτυξη το IoT, αλλά προφανώς δεν είναι όλα ρόδινα. Κάποια ακούσαμε εδώ. Με όλους αυτούς τους διασυνδεδεμένους αισθητήρες γύρω μας, δεν αισθανόμαστε και πολύ άνετα, θα το έλεγα. Έτσι. Έχουμε κάποια παραδείγματα. Εντάξει, η πρόοδος είναι πρόοδος, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω, αλλά πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε. Παραδείγματα. Άγγελε. Ναι, και εγώ αυτό θέλω να πω, ότι το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Και όταν ακούω και κάποιες εκφράσεις και από μεγάλες βιομηχανίες ότι τα δικά μας συστήματα δεν πρόκειται να συνδεθούν ποτέ για τον ίδιο λόγο, κάπως γελάω. Γιατί είχα ακούσει και στο παρελθόν τέτοια πράγματα από πολύ μεγάλες εταιρείες, οι οποίες καταστράφηκαν μετά. Mm-hmm. Το παράδειγμα των smartphones είναι χαρακτηριστικό και από κάποια τέτοιες δηλώσεις, η Nokia, ας πούμε. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, βέβαια, γιατί σε όλα τα πράγματα η εταιρεία πάει μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Και μάλιστα επανέρχεται και στα τηλέφωνα. Και επανέρχεται και στα τηλέφωνα τώρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι οτιδήποτε συνδέεται κάπου δεν είναι ασφαλές. Ναι. Και όλες οι μελέτες που εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας δείχνουν ότι σε επίπεδο Internet of Things, ό,τι πλατφόρμα κυκλοφορεί, ό,τι εφαρμογή κυκλοφορεί, αυτή τη στιγμή δεν είναι ασφαλής. Ναι. Υπάρχει μέγα ζήτημα, υπάρχει μεγάλη ευκολία να μπεις μέσα στην πλατφόρμα και να κάνεις διάφορα πράγματα. Εγώ θα δώσω δύο παραδείγματα από τον τομέα το δικό μας πιο πολύ.
όλοι έχετε ακούσει για τα Google Cars, έχετε ακούσει για όλα τα εντυπωσιακά αυτά καινούργια πράγματα που φτιάχνουμε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο αυτόματων και συνδεμένων οχημάτων, για την Tesla κτλ. Πιθανώς έχετε ακούσει επίσης ότι ήδη στημένες προσπάθειες hacking ή του να μπούμε στα συστήματα αυτά έχουν ήδη πραγματοποιηθεί από ερευνητές. Και έχουν πετύχει όπου, πέτυχαν απόλυτα. Έτσι. Μπόρεσαν και πήραν τον έλεγχο πλήρως ενός οχήματος, το οποίο είναι τραγικό αν το σκεφτείτε λίγο. Στα πειράματα που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, σταμάτησαν το αυτοκίνητο μέσα στη μέση του δρόμου ή άλλαξαν την ταχύτητά του ή έκαναν emergency braking ή τέτοια πράγματα. Συνδυάστε το αυτό με το παράδειγμα ότι θα μπορούσε κάποιος να παίξει με τα φώτα, με τα φανάρια και να κάνει ό,τι θέλει. Πηγαίνετε λίγο πιο πέρα στον τομέα της ενέργειας και δείτε τι θα μπορούσαν να γίνουν με πυρηνικά εργοστάσια, με διάφορα άλλα πράγματα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα σε θέματα ασφάλειας. Συνδυάστε το και αυτό με το privacy, με τα δεδομένα και το θέμα που έχουμε όλοι μας και βλέπετε ακριβώς δύο από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει κανείς και που συνδέεται πάρα πολύ και με την αποδοχή από την κοινωνία, από την κοινωνία αυτών των πραγμάτων. Και θα δώσω πάλι ένα παράδειγμα εδώ πέρα και τελειώσω. Οποτεδήποτε συμβαίνει ένα ατύχημα αυτή τη στιγμή σε κάποιο αυτόματο όχημα, συνέβη για παράδειγμα ένα τέτοιο ατύχημα με την Google στην Αμερική, η δημοσιότητα που πήρε ήταν δυσανάλογη σε σχέση με το γεγονός ότι σε ένα τέτοιο ατύχημα αντιστοιχούν εκατοντάδες χιλιάδες ατυχήματα με ανθρώπους. Άρα υπάρχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία του κοινού εδώ, ίσως γιατί είναι και κάτι άγνωστο, κάτι καινούργιο. Καινούριο κοσκινάκι. Ακριβώς. Άρα έχει τεράστιο θέμα. Εδώ πέρα το θέμα του cyber security και του privacy παραμένει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Τι κάνουμε γι' αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο τρόποι αντιμετώπισης. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι να κάνουμε silos, απομονωμένα συστήματα, ειδικά στα κομμάτια τα οποία είναι υψηλότερης ασφαλείας. Δεν θα πετύχει αυτό κατά τη γνώμη μου, γιατί η διασυνδεσιμότητα είναι απαίτηση της κοινωνίας. Δηλαδή, αν το δείτε κοινωνικά, αν το δείτε εξελεκτικά, αν το δείτε οικονομικά, οργανωτικά, η διασυνδεσιμότητα είναι κάτι που θα έρθει σε κάθε περίπτωση και θα ξεπεράσει όλες αυτές τις σκέψεις και όλες αυτές τις στρατηγικές. Το δεύτερο που κάνουμε είναι, ακούστηκαν και προηγουμένως τέτοια θέματα, είναι τεράστια προσπάθεια να αναπτυχθούν συστήματα ασφαλείας. Το πρόβλημα εδώ πάλι είναι ότι αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή σε τομείς απομονωμένα και κανείς δεν βλέπει, δεν είναι μεγάλη και εύκολο εικόνα. Πράγμα, τη μεγάλη εικόνα. Τα συστήματα ασφαλείας που φτιάχνουμε πρέπει να αντιμετωπίζουν το σύνολο αυτών των συστημάτων και να είναι κοινά για όλα αυτά τα πράγματα και να είναι διαφανή στον τελικό χρήστη. Πρέπει ο τελικός χρήστης να πιστεί ότι ό,τι κάνει, ό,τι χρησιμοποιεί στο σπίτι του, στο αυτοκίνητό του, είναι πραγματικά ασφαλές. Yeah, I would see it from two perspectives. Close. One of the perspectives for sure is when we look to the industrial internet, there's a lot more security. Yeah? Every company always asks when you put their data to the cloud, whether it's encrypted or not. If it's not encrypted, you don't even need to talk further. You don't do it in privacy. Why? Because you pay for the service you get, for the convenience you get with your data. This is basically the thing. So as long as you don't pay for it, you will not get the security you need. And companies that are out there in the consumer area are not wouldn't be there in place if the same security breaches, the loss of data would have happened in the industrial IT. So yes, we have to expect that if we use a service, we have to pay for it, or we pay for it in a different way. Okay. Δημήτρη. Από την πλευρά του κατασκευαστή, τρία πράγματα πρέπει να έχεις στο μυαλό σου όταν φτιάχνεις μια συσκευή. Το πρώτο είναι αυτό που είπε και ο κύριος Αδημήτρης, ότι πρέπει να ξέρεις ότι όλα τα συστήματα μπορούν να χτυπηθούν. Αυτό είναι σίγουρο και πρέπει απλά να βάλεις όσο πιο πολλές δικλείδες ασφαλείας μπορείς και να εξασφαλίσεις και το recovery, εφόσον συμβεί. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να εξασφαλίσει την ασφάλεια σε επίπεδο σένσορα. Ακόμα και αν αυτός δεν μεταφέρει, τουλάχιστον με μια πρώτη ματιά, πολύ ευαίσθητα δεδομένα, αλλά μπορεί να αποτελέσει το κλειδί για να μπει κάποιος στο σύστημα. Οπότε να έχει πρόσβαση μετά εκεί που υπάρχουν. Ακριβώς. Μάλιστα. Και το τρίτο που σκέφτομαι είναι το εξής, ότι όταν πάει κάποιος να υλοποιήσει ένα σύστημα ασφάλειας, πρέπει να το κάνει από την αρχή. Και πρέπει να το λάβει υπόψη του από τη στιγμή που ξεκινάει το σχεδιασμό. Δηλαδή δεν μπορεί να μπει ούτε σε επίπεδο επιλογής στο χρήστη και επίσης δεν μπορεί να μπει σε μια to-do list, να το κάνουμε αργότερα. Εννοείς δηλαδή, ναι, security by design και όχι μπαλώματα. Ναι, ακριβώς. Σέργια.
Τα έχετε δει πολλά εσείς, τα μάτια σας. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά έχει δει πολλά, οπότε ένας από τους, ας πούμε, μία από τις οδηγίες για τα επόμενα ερευνητικά έργα είναι ακριβώς η έμφαση στο security και στο privacy. Και security breaches, παραδείγματα, υπάρχουν πολλά, υπόθηκαν προηγουμένως. Το privacy είναι αρκετά σημαντικό. Πρέπει να δούμε πώς θα υπάρχει ένα... Στο πούμε... privacy μπαίνεις νόμιμο σε σχέση με το breaching. Ακριβώς, ναι. Μπαίνεις νόμιμα, αλλά και πάλι είναι καλό ο χρήστης, γιατί μερικές φορές γίνεται από άγνοια αυτό το χρήστη. Μπορεί να πληρώνεις για μια υπηρεσία, που, για το convenience, όπως είπαμε και προηγουμένως, να ανοίγεις κάποια δεδομένα, αλλά μπορεί αυτά τα δεδομένα να χρησιμοποιούνται και για άλλο σκοπό, το οποίο εσύ δεν γνωρίζεις. Οπότε τουλάχιστον ο χρήστης, συμφωνώ ότι δεν μπορεί να ενημερώνεται για τα πάντα, αλλά με κάποιον τρόπο θα πρέπει να ορίζει κάποια επίπεδα ασφάλειας στα δικά του δεδομένα και να μπορεί κάποια στιγμή να μπορεί να ξέρει ή να δίνει διαφορετική πρόσβαση σε διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας των δεδομένων του. Σωστό. Έλα. Ναι, παρακαλώ. Συμφωνώ απόλυτα για το privacy, είναι κάτι που αυτή τη στιγμή στην κοινότητα πραγματικά επιτροπές, επί επιτροπών, κανονισμοί κτλ. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η πραγματικότητα πολλές φορές ακυρώνει όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή η παρουσία αυτού του πράγματος και το τι κάνουμε με αυτό, μάλλον κάνει αστεία όποια συζήτηση περί privacy, γιατί αυτή τη στιγμή όλοι μας επί της ουσίας δεν ασχολούμαστε με το privacy, το προσωπικό το δικό μας. Άρα επί της ουσίας η ζωή ίδια και το τι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και πώς το χρησιμοποιούμε, πολλές φορές ακυρώνει πολλές με αυτές τις συζητήσεις. Αυτό σαν παρατήρηση γενικότερη. Αυτό όμως μου δίνει εμένα τώρα την ευκαιρία, την πάσα όπως το λέμε, να πω ότι νομίζω ότι υπάρχει έλλειμμα ενημέρωσης. Τι θέλω να πω, ότι το τσουνάμι της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης το ακούμε, έρχεται, δίπλα μας είναι, δεν απέχει πολύ, έτσι. Τους πολίτες, τους αυριανούς καταναλωτές, ποιος θα τους ενημερώσει σωστά, εννοώ, έτσι, δηλαδή και σε θέματα privacy και όχι μόνον, έτσι. Θα τους ρίξουμε στα βαθιά και θα κολυμπήσουν και άμα πνιγούνε και αυτό δεν θα επηρεάσει και την ανάπτυξη του κλάδου. Αυτό δεν θέλουμε να το δούμε λιγάκι, δηλαδή το 3D ας πούμε στην τηλεόραση το είδαμε, έτσι. Δεν υπάρχει πια, το χάσαμε, πάει. Έτσι. Για την ώρα, ναι. Ακριβώς μπορεί να μην είναι η ώρα το ακριβώς. Όπως το smart home, ας πούμε, όταν είχε βγει, κανένας δεν το κατάλαβε. Το καταλαβαίνουν όλοι τώρα και πάμε όλοι δρομαίοι πλέον. Θέλω ένα σχόλιο αυτό. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα απαιτείται και συνδέεται με την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε, ναι. Και κυρίως με το θέμα της ασφάλειας, του privacy κτλ. Δηλαδή, εάν πράγματα γίνουν άναρχα πολύ γρήγορα και χωρίς να είμαστε έτοιμοι και έχουμε πολλαπλά επεισόδια, είτε σε θέματα ασφάλειας, σε θέματα αποτυχιών, είτε σε θέματα τέτοια, αυτομάτως το ενδιαφέρον του κόσμου και η αποδοχή θα πέσει πάρα πολύ. Από την άλλη, υπάρχει το παράδειγμα του 3D στην τηλεόραση, το οποίο δεν δούλεψε για ποιους λόγους. Έπρεπε ο κάθε καταναλωτής να αγοράσει μια πανάκριβη συσκευή. Οπότε εκεί άλλαζε το πράγμα, πήγαινε σε άλλους τομείς. Υπάρχει και το παράδειγμα του smartphone. Ποιος διαφήμισε το smartphone, πότε έγινε ενημέρωση, πότε εξηγήσαμε. Να θυμίσουμε ότι είναι 9-10 χρόνια, έτσι. Ναι, είναι 9-10 χρόνια. Και είναι αυτονόητο. 2007 μόνο. Επίσης, να σκεφτούμε τι κάνουν τα παιδιά μας σήμερα με τα smartphones. Αφήστε εμάς. Ποιος τα εκπαίδευσε. Αυτή τη στιγμή ο γιος μου και η κόρη μου κάνουν πράγματα τα οποία εγώ ίδιος αδυνατόν να αντιληφθώ πώς τα κάνουν με μία συσκευή. Έτσι. Και είναι εδώ αυτό που είπατε και προηγουμένως. Δώστε στον άλλον τα εργαλεία και θα κάνει πράγματα που ούτε μπορεί να φανταστείτε με αυτά. Άρα εξαρτάται και τι είναι. Θεωρώ ότι αν το Internet of Things αναπτυχθεί όπως το συζητάμε εδώ, εφόσον υπάρξουν οι υποδομές, είναι τέτοιες οι εφαρμογές που θα το αγκαλιάσει ο κόσμος από μόνο του, αρκεί να μην κάνουμε τραγικά λάθη σε θέματα ασφάλειας, θέματα υγείας κλπ. Μάλιστα. Dr. Koenigstein. Yes. Otherwise, it's historic. Okay, I think from my perspective, there's a lot of possibilities when using and applying security at the right level. This is very important to understand what can happen. In the former times, there were these examples where young people used the iPad of the father and bought for several thousand euros. Without taking a look at the manual. He doesn't know. But the father looked then at the credit card and he has seen it. Yeah, there was some very nice items he bought within his game and this was applied. So this happens only once, for this father, because and after that the device is shut down from the kids. Still, you have to think about this, and the applications have to be at the level that they can be used by non-trained IT people. Yes. Okay, Dmitry.
Εγώ νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα εκπαίδευσης, διότι όπως υπόθηκε και πριν, η τεχνολογία θα πέσει στα χέρια. Υπάρχει και καλή ενημέρωση. Και καλή ενημέρωση. Θέλοντας να πω ότι η τεχνολογία θα πέσει στα χέρια κάποιου μικρού ή κάποιου που δεν έχει επίγνωση. Νομίζω ότι η μπάλα είναι στο γήπεδο των κατασκευαστών και αυτοί έχουν και κάθε. Και έχουν και τη δύναμη, αλλά έχουν και το συμφέρον να το κάνουν. Διότι αυτούς θα πλήξει πρώτα απ' όλα αν κάτι συμβεί, κάτι κακό συμβεί με τα δεδομένα. Άρα μου μιλάς για κατασκευαστές. Ναι. Αν και εγώ πιστεύω ότι δίπλα στους κατασκευαστές νομίζω είναι και η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Να βάλει από πλευρά του πλαίσιου. Το όριο. Σέργιε. Αναφέρω αρχικά και εγώ ένα παράδειγμα, όχι για την 3D TV, αλλά αναφέρω κάτι πιο κοντά στο IoT. Ήμουν προμηνός σε μια συζήτηση όπου υπόθηκε ότι η λύση, παραδείγματος χάρη, για green routing σε πόλεις για αυτοκίνητα, για αυτοκινητές, δεν έπαιξε ποτέ. Γιατί απλά οι οδηγοί θέλουν απλώς να φτάσουν γρήγορα στον προορισμό τους. Δεν σου ενδιαφέρει αν μολύνουν την τάδε γειτονιά ή όχι. Οπότε αυτό σημαίνει ότι πρέπει οι λύσεις IoT να βάζουν από νωρίς στο loop που λέμε τον τελικό χρήστη. Πρέπει να βρουν τις ανάγκες του χρήστη και να προσπαθήσουν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Και όχι να. Γιατί μερικές φορές δημιουργούμε ανάγκες που τελικά δεν ευδοκιμούν και δεν πιάνουν στην αγορά. Οπότε αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό, πιστεύω, για να έχουμε καινοτόμες λύσεις που εξυπηρετούν τον τελικό χρήστη. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, έχουμε 1-2 λεπτά. Πρόλαβες. Σωστά. Έχουμε 1-2 λεπτά. Θα μπορούσαμε να πάρουμε 1-2 ερωτήσεις πριν πάμε για φαγητό. Βγούμε για φαγητό. Νομίζω πεινάνε. Κακό συνδυασμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 45 λεπτά διάλειμμα για φαγητό και θα είμαστε πάλι εδώ αργότερα. Να είστε καλά.